ميشون فوريات دابان يا تركيا فوريات دابان يا ساس دكا انودرومو كالودرومو نا كاريش تو باتومو. Έχω οργανώσει μία έκπληξη για το Μάνο. Ένα δώρο για τα γενέθλιά του. Άρα λουλούδια θα του πας. Λοιπόν, σκέφτομαι να του νοικιάσω ένα αυτοκίνητο. Τι το ιδιαίτερο δεν θα έχει το αυτοκίνητο να το νοικιάσεις για το θέμα του τόσο καιρό. Ένα αγωνιστικό για να τρέξει σε ράλι. Αγωνιστικό. Ναι. Έλα ρε. Λοιπόν, έχω βρει μια εταιρεία ναι. η οποία νοικιάζει αγωνιστικά. Λέγεται Evolution Motor Car. Ναι, ρε, του Κώστα του Σπύρου. Είναι 3-4 χρόνια στο χώρο. Έχει Evo 9, Group Ni, αυτοκίνητα τα οποία μπαίνει στη διαδικασία να στα δώσει για άσφαλτο, για χώμα, για μικρό αγώνα, για μεγάλο, για ανάβαση. Για ό,τι αγαπάς, για ό,τι θες. Ποιον έβαλα για συνοδηγό του? Κάνα φιλαράκι στον Ρομπίνγκς κάποιον. Ποιο φιλαράκι παιδάκι μου? Ποιο? Τον Κώστα. Άντε ρε φύγαμε από εδώ. Αλήθεια? Άντε ρε, θα τρέξουμε τον Κώστα. Θα τρέξουμε με τον Κώστα σε αγώνα. Σοβαρά μιλά? Ναι, του τόπου θέλω. Μετά από τόσα χρόνια. Ναι, επιστρέφει ο Κώστας στο δεξιμπάκετ. Μπορεί να με το κάνεις εμένα αυτό το δώρο? Σε 50-60 χρόνια. Σε 50-60 χρόνια από τα μέρα μολύ. Τώρα τι είσαι ρε Θωμά? Κώστα, εσύ είσαι εδώ της ομάδας. Μάλιστα. Ποια είναι η ομάδα σου? Είναι η Evolution Motor Car. Αποτελείται από δύο Group Ni αυτοκίνητα Evo 9 τελευταίας τεχνολογίας. Ενοικιάζουμε αυτοκίνητα για πρωταθλήματα, για πάση φύσης αγώνες. Η έδρα μας είναι στην Ηλιούπολη. Πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα μας στο Facebook Evolution Motor Car. Το πόσο κάνει αυτό δεν είναι μια fixed τιμή, δεν είναι ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό εξαρτάται από τον αγώνα, τον οδηγό, τι προτιμήσεις έχει, τι βλέψεις έχει για το πρωτάθλημα ή τι εμπλοκή θέλει να κάνει. Έρχεται κάποιος στο κατάστημα, το συζητάμε, τα μιλάμε, τα συμφωνούμε και από εκεί πέρα, από εκεί βγαίνουν μόνο τα γαστολόγια. Ό,τι απαιτήσεις έχεις, από το χομπίστα μέχρι και αυτό που θέλει να κάνει το πρωτάθλημα, μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πες μου μια επιτυχία που έχει καταγράψει η ομάδα μέχρι τώρα στο δημιουργητικό της. Το 2014, πέρσι δηλαδή, κερδίσαμε το κύπελο χώματος. Με το άλλο αυτοκίνητο κερδίσαμε άλλους δύο αγώνες. Μπορούμε να πάρουμε τον οποιοδήποτε να έχει διάθεση και θέληση και να τον κάνουμε πρωταθλητή. Μάλλον άργησα να σε γνωρίσω. Πολύ πιθανόν. Άντε Θωμά και πρωταθλητής. Άντε Θωμά και πρωταθλητής. 10 χιλιομετράκια, ένα σπριντάκι ρε παιδάκι μου. Μετά από 8 χρόνια, πρώτη φορά μέσα σε λίγο δύσκολες συνθήκες για δοκιμές. Μέτρια αργή στην έξω, μέτρια σε ρίξη στη φυλαγμένη διαρκείας. 50 νεροκυλιά, μπράβο σου. Νεροκυλιά, κλειστή δεξιά, κατέβα. 7 χρόνια και κάτι μήνες μέχρι να καθίσει σε μπάκετ. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτες βόλτες προσπαθήσαμε να το βρούμε. Τώρα μετά από αυτή τη βόλτα πήγαμε λίγο πιο σβέλτα. Είναι πολύ φιλικό το αυτοκίνητο. Ο μηχανικός μας ο Κώστας έχει κάνει από ό,τι φαίνεται πολύ καλή δουλειά. Με βοήθησε το αυτοκίνητο μετά από 8 χρόνια απουσίας να οδηγήσω. Με πήγε μόνο του. Άλλαξαν οι ρυθμοί. Έχουν αλλάξει ως προς το εξής. Τα εννιάρια πια είναι πολύ γρήγορα. Οπότε πρέπει να συνηθίσει την ταχύτητα και τα χιλιόμετρα που μαζεύουν, ώστε να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα φρένα που έχει πλέον. Δηλαδή ένα συνδυασμό περισσότερη ταχύτητα και καλύτερων φρένων. Τι σου έλειψε περισσότερο? Το τριφτάρισμα. Okay. Και να ακούω τις σημειώσεις του Κώστα. Έτσι. Τα κινέζικα που βλέπετε πίσω μου, οι σημειώσεις του Κώστα. Έχουμε και λέμε 100 χάνεται από δεξιά ανηφορίζει, πολύ πατημένη δεξιά διαρκείας στη διασταύρωση 100, χάνεται από τη μέση, πατημένη δεξιά κλείνει σε ανοιχτή δεξιά φυλαγμένη, βουτάει 50, μέτρη αριστερή κλειστή στο σήμα. Κατανοητά τώρα? Εύκολο, ε! Σε μέτρη αριστερή κλειστή πολύ μεγάλη διαρκείας γυρίζει και κλείνει, προσεκτικά. 80 σε αριστερή καμπή, ίσια 100, πατημένη δεξιά με νεροκυλιά. Χάνεται από τη μέση 80, έρχονται γρήγορα, κατέβα αργή και στη δεξιά φυλαγμένη γυρίζει. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, λίγο άβολα μετά από τόσο καιρό. Να συνηθίσεις το τιμόνι, τις ταχύτητες, το χειρόφρενο, αλλά σιγά σιγά ήρθαν όλα. Καλώς ήταν. Εντάξει, πολεμούσε, ξέρεις, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα είναι σαν τα ρούχα. Πας στο δοκιμαστήριο, βάζεις το σακάκι, σου χαρέσει οπτικά και μετά το βάζεις.
Και βλέπεις, σου κάθε καλά η μπασκάλη. Ωραία για δράση. Φύγαμε για τον αγώνα. 5, 4, 3, 2, 1, go! 50, χάνεται από δεξιά 100, χάνεται από τη μέση το ποτέριο 200. Πατημένη δεξιά, προσοχή στο χάσιμο, κλείνεις ανοιχτή δεξιά, φυλαγμένη. Πρόσεχε, αν τέτοια φυλαγμένη έπιες. Μέχρι να ανυπορήσεις και κλείνεις ανοιχτή δεξιά. Σ' ανοιχτή δεξιά εδώ. Και ανοιχτή αριστερή. Διαρκείας κλείνει φυλαγμένα. Μπράβο. 50. Αγώνας. Λίγο άγχος το πρωί. Αφοράς κράνος, χάνεις μετά από τόσα χρόνια να ακούς σημειώσεις. Μετά το go βρήκαμε σχετικά γρήγορα ρυθμό. Πολύ πατημένη αριστερή. Μπράβο, Μάνο. Έχεις βρει ρυθμό. Όμως ένα λάθος προς το τέλος της ειδικής. Τι μου τζώνετε, κύριε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Και ένα τετακέ μας στέρισε τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Σε φουρκέ τα αριστερή, πώς. Ανοίξου. Όχι τώρα, βρε Μάνο. Όχι τώρα, βρε Μάνο. Κόψαμε και μια ξούνη. Τώρα στο δεύτερο πέρασμα αντιμετωπίσαμε ένα έντονο πρόβλημα με ρετάρισμα του κινητήρα. Διακοπές, έτσι. Σαν να έχει μείνει από δύναμη. Α, δούμε. Δεν φορτώνει, ρετάρει. Που αυτό δεν είναι μόνο ότι σε καθυστερείς το χρόνο που θα μπορέσεις να κάνεις, αλλά και ότι είσαι και επικίνδυνος επάνω στον δρόμο. Δηλαδή, κάπου να μείνεις από δύναμη, να κρεμάσεις το αυτοκίνητο και να βγεις από τον δρόμο χωρίς να πηγαίνεις γρήγορα. Μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Κώστα του Σπύρου να το λύσει το πρόβλημα. Αλλάχθηκαν πολλαπλασιαστές, μπουζί, τρόμπα βεζίνης. Τελικά, μάλλον ήταν κάτι άλλο το οποίο στην πίεση του αγώνα είναι αδύνατο να βρεθεί και φυσικά να θεραπευτεί. Ήταν όμως όμορφα. Γιατί έφυγε η μπίχλα και η βροχή και η ομίχλη των δοκιμών. Στέγνωσε, ήταν μια άλλη ειδική στην κυριολεξία κινέτα. Μια ειδική ιστορική γίνεται από το Ακρόπολης του 80, το 85 μάλλον. Και με έναν ήλιο καταπληκτικό, ήταν πραγματικά μια μέρα για ράλι. Ήταν ανοιξιάτικη μέρα με ωραία θερμοκρασία για τα λάστιχα και το κινητήρα. Χριστία, στην πρόσεχε λίγο. Σε ρέμα, βάλε καθαριστήρες. Μέτρη αριστερή με νερά. Πάμε. 100 έξω, μην έξω, έξω, έξω. Ναι. Το θέμα είναι ότι συνήθως στις δοκιμές όλα λειτουργούν άψογα. Και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Με πολλές λεπτομέρειες και πολύ, πώς να το πω έτσι, πράγματα ευαίσθητα. Με αποτέλεσμα το πρόβλημα το έβγαλε πάνω στον αγώνα. Οπότε περιοριστήκαμε στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης και δεύτερη στην κατηγορία μας. Όχι και άσχημα για αρχή. Μάλλον μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι όταν ένας άνθρωπος έχει να οδηγήσει 8 χρόνια αγωνιστικό αυτοκίνητο και μπαίνει μέσα και ορμάει. Πρόσεχε, πρόσεχε, πάμε. 100 έφυγε, μπράβο. Δείχνει ότι είναι active, είναι ότι ελέγχει το drift, δουλεύει το αριστερό πόδι στο φρένο. Όπου πλασαρίστηκε νωρίς, τσίμπησε το φρένο με το αριστερό και έβγαλε τα μούτρα πιο έξω για να μην χτυπήσουμε και κάνουμε ράμπα ή μην κάνουμε ζημιά. 100. Τα μούτρα σου. Εντάξει. Και μάλιστα σε πολλά σημεία έφτανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε στροφές και έπρεπε να του βάλω τις φωνές, σε εισαγωγικά δηλαδή, να διαφοροποιήσω τον τόνο της φωνής μου για να τον κάνω να καταλάβει ότι πρέπει να φρενάρει. Φρένα 50, έρχονται γρήγορα, χάνεται σε κλειστή αριστερή στενή κατέβα. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα, νικητές, η Φιλιππίδη Σαΐνης, ύστερα από μια πραγματικά πολύ γρήγορη εμφάνιση, δεύτερη Μπαντούνας Παδανιωτούνης, τρίτη Ζήσης Σιάπας και τέταρτη εμείς, το Traction. Και στην πέμπτη θέση το δίδυμο Βελάνη, Βασίλης και Γιάννης. Και για την ιστορία, εμείς τερματίσαμε δεύτερη στο Group Ni, με πρώτο το Φιλιππίδη και το Σαΐνη. Το Rally Sprint, το λέει και το όνομά του, είναι κάτι πολύ γρήγορο. Δηλαδή, μέχρι να μπει στο πνεύμα έχει τελειώσει. Το σημαντικό είναι ότι το διασκεδάσαμε. Οι αγώνες πάντα κρύβουν χαρά και λύπη, αλλά τα συναισθήματα χαράς είναι τόσο δυνατά και η αδρεναλίνη μαζί που δεν το νιώθει σε κάτι άλλο. Το διασκεδάσαμε, ντριφτάραμε και ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια. Και το δώρο της Ινούς και του Θωμά έπιασε τόπο. Ευχαριστώ, παιδιά. Χριστή αριστερή, πρόσεχε. Άλλα 100 χάνεται από τη μέση.